Επιστρέφουμε τώρα στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής για να συνδεθούμε με, τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης και Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Δήμαρχε, έρχεστε κι εσείς εκεί στο Δήμο και ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης αντιμέτωπος με την κατάσταση του πώς να διαχειριστείτε μεγάλους ελεύθερους χώρους και να καταλάβουν οι πολίτες ότι δεν πρέπει να συγχρωτίζονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι γίνεται τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, επειδή ως μεσογειακός λαός έχουμε ασθενή μνήμη, να θυμίσω ότι το υπαριθμένο ένα κρούσμα στην Ελλάδα ήρθε μια κυρία από το Μιλάνο, το μετέδωσε στο παιδί της και το μετέδωσε σε μια φίλη της εκπαιδευτικό στην περιοχή του Δεδροποτάμου. Το τρίτο κατά σειρά κρούσμα ήμασταν εμείς. Που ναι, μεν εκπαιδευτικός δεν ήταν κάτοικος στην περιοχή, κατοικεί ανατολικά, αλλά ωστόσο προληπτικά, ενώ δεν υπήρχε γενική απαγόρευση της λειτουργίας των σχολείων, διέκοψα τη λειτουργία για τρεις μέρες με απόφαση δική μου, εγώ, προκειμένου προληπτικά, και ο Θεός μας φύλαξε τώρα που το σκέφτομαι, να προλάβουμε τα πράγματα. Επίσης τότε, στις πρώτες μέρες, πριν ακόμα αποφασιστεί το κλείσιμο των σχολείων, είχε ο Δήμος ο δικός μας από το ΕΠΑΛ των Αμπελοκήπων 15 παιδιά του ΕΠΑΛ, μαθητές που βρίσκονταν στην Ιταλία, στο Μιλάνο, προς επίσκεψη μέσω ενός προγράμματος Εράσμους για άσκηση, γιατί η δίκευσή τους ήταν υγειονομικής κατεύθυνσης, υγεία. Και είχαν επισκεφτεί και δύο νοσοκομεία. Και τότε πήρα την απόφαση να κλείσει και εκείνο το σχολικό συγκρότημα. Και ήρθε εν συνεχεία μετά από δύο μέρες η ελληνική πολιτεία και έκλεισε όλα τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι ήταν στην αρχή. Τα μέτρα που πήραμε μπορεί να ήταν επώδυνα από την αρχή, αλλά πρέπει κανείς να προνοεί, να προλαμβάνει. Και εδώ και εμείς με την υπεύθυνη στάση μας και με τη βοήθεια του Θεού καταφέραμε να μην έχουμε κανένα απολύτως κρούσμα μέχρι σήμερα. Οι χώροι τους οποίους έχουμε οι δημόσιοι, δρόμοι, πλατείες, πάρκα, σχολεία, αυλές σχολείων, κτίρια δημοτικά έχουν πληθεί, έχουν απολυμανθεί και 2.500 κάδοι έχουν πληθεί μέσα έξω του Δήμου και της ανακύκλωσης και οι άλλοι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους δημόσιους χώρους, εγώ κατανοώ τον κόσμο ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση όταν έχει στερηθεί την προσωπική σου ελευθερία να βρίσκεσαι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μέρα νύχτα μέσα. Πηγαίνεις, κάνεις τα ψώνια σου το πρωί, ας πούμε. Στη συνέχεια, στον υπόλοιπο χρόνο της ημέρας σου, κάνεις υπομονή, παραμένεις στο σπίτι, κάνεις και μια βόλτα. Αλλά αν θέλεις να μπεις στο στρατόπεδο, μπαίνεις με το σκύλο σου μια βόλτα. Κάνε μια βόλτα. Κάθε μισή ώρα και σήκω φύγε. Για να μπορέσει να περάσει από εκεί ο επόμενος πολίτης. Ο επόμενος συμπολίτης. Τι διαστάσεις έχει, πόσα στρέμματα είναι το στρατόπεδο το συγκεκριμένο, λίγο για να πούμε. 161 στρέμματα. 161 στρέμματα. Εκεί παρατηρήθηκαν και φαινόμενα ασθένοντο και ομάδες να παίζουν ποδόσφαιρο, μπάλα, μπάσκετ. Αστειεύεστε, κάθε μέρα γίνεται αυτό. Μάλιστα. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για να το ξέρετε κι εσείς και όλοι. Τις αποφάσεις τις παίρνει με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου λόγω εξαιρετικά επίγουσας και έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζει το Σύνταγμα, η εκάστοτε κεντρική εξουσία, η κυβέρνηση δηλαδή. Mm-hmm. Και εκτελεί τις διαταγές της κυβέρνησης, δηλαδή για την τήρηση των όρων, την ευθύνη την έχει η κρατική αστυνομία. Μας ζήτησε εμάς ηχητικές εγκαταστάσεις, τις δώσαμε για το περιπολικό του τοπικού αστυνομικού τμήματος και όπου χρειάζεται πηγαίνει και φωνάζει. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε πολίτες, ιδιαίτερα νεαροί, γυμνοί από τη μέση και πάνω όταν έχει ήλιο. Τα παιδιά είναι θερμόαιμα, δεν κρατιούνται. Να παίζουν μπάσκετ ή να παίζουν ποδόσφαιρο, υδρότες, αγκαλιές, ανάσες, επαφές. Δεν γίνεται αυτό. Επίσης, βγαίνει μια οικογένεια, κάθεται σε ένα παγκάκι. Καλά κάνει. Ας κάτσει μισή ώρα, μία ώρα το πολύ, ας γυρίσει πίσω. Δεν είναι δυνατόν όμως να κάνει πικνίκ στο παγκάκι, να έρχεται κι άλλη μια οικογένεια να συνοστίζεται, να κάθονται μαζί, ως γνωστοί, να επιδεικνύουν τέτοια άγνοια, παύλα ανευθυνότητα κινδύνου. Σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Αλήθεια, διερωτώ με.
Ας μην πιστέψουν κανέναν. Ας πιστέψουν μόνο τους λοιμοξιολόγους. Ας πιστέψουν τα παιδιά της Ελλάδας, τους διακεκριμένους επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων και γιατρούς, λοιμοξιολόγους, πνευμονολόγους, που τους ακούμε από την Αγγλία, από την Αμερική, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, να μας επισημαίνουν τον κίνδυνο και να μας εξηγούν και να μας εξιστορούν το τι περνάνε εκεί. Άρα εσείς τι μπορείτε να κάνετε, κύριε Κυριζόγλου, πώς μπορείτε να τα περιορίσετε? Όχι, εμείς τι κάνουμε τώρα, προσέξτε. 10 η ώρα, όχι τώρα, και προ-κορονοϊού, τη νύχτα, έκλεινε το στρατόπεδο. Ναι. Μπαίνοντας μέσα ο κόσμος, μπορεί να παρκάρει κανονικά, όπως και προ-κορονοϊού, στον παλιό όρχο οχημάτων, εκεί που είναι το δωρεάν πάρκινγκ για όλους τους πολίτες, ελεύθερη στάθμευση. Ως εκεί. Δεν μπορεί να πηγαίνει με τα αυτοκίνητα μέσα και ενδότερα. Πεζός, ας πάει, να κάνει τη βόλτα. Ένας-ένας, μια οικογένεια με τα παιδιά της, και εν συνεχεία, μετά από μια σύντομη παραμονή, ας επιστρέψει. Η αστυνομία που πηγαίνει όχι μόνο στο στρατόπεδο, πηγαίνει και στο Δενδροπόταμο, στην οδό Κωνσταντινούπολεως, εκεί που έχω και τους φίλους μου τους Ρωμά, οι οποίοι δεν τηρούν τα μέτρα, όχι άλλο πάντοτε, πάλι. Είναι ορισμένες ώρες της μέρας, άλλο πρόβλημα αυτό, ναι. Και τους συνιστά, τους προτρέπει να τηρούν τις οδηγίες που τους δίνει η αστυνομία, η οποία έχει και την ευθύνη. Οι περισσότεροι τις τηρούν, συμμορφώνονται. Όταν φεύγει η αστυνομία, ξαναβλέπει κανείς να πυκνώνει ο κόσμος. Τους παρακαλώ λοιπόν να ακούν τις οδηγίες της αστυνομίας, να ακούν τις οδηγίες των λοιμοξιολόγων, να τηρούν τους κανόνες για τη δική τους υγεία και για την υγεία των συνανθρώπων μας. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτό που κατακτήσαμε, που σε σχέση με όσα συμβαίνουν στις χώρες της Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο, αυτά που βλέπουμε δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Γιατί, λέει κάποιος, έλα μωρέ τώρα τι θα γίνει, σιγά, εγώ θα το πάθω. Γιατί αυτοί που το πάθαν δεν είναι άνθρωποι, δεν τους γέννησε μάνα. Σαν εμάς άνθρωποι ήταν και. Τώρα βλέπετε φως στο τούνελ σχετικά άμεσα, κύριε Κυριζόγλου, δικές σας εκτίμησης και μια ανακούφιση πρώτη, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη και για να δούμε τι γίνεται και με τα οικονομικά, βέβαια. Ακούστε λίγο. Ο χρόνος για την κατάκτηση της υγείας ή αν θέλετε ο ιατρικός χρόνος καμιά φορά ή και συνήθως έτσι είναι, μου έλεγαν οι γιατροί, δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτικό χρόνο. Γιατί οι όροι υγιεινής, οι κανόνες της ιατρικής είναι άλλοι. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε σαν ανήσυχος μεσογειακός λαός που είμαστε και αδειμονούμε. Θα χρειαστεί ακόμα λίγος χρόνος. Είμαστε στο τελικό στάδιο για να γλιτώσουμε από αυτήν την πανδημία. Όμως, προσέξτε, δεν υπάρχουν τύχοι μεταξύ των κρατών. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θα έχει τελειώσει το πρόβλημα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αγγλία. Καλά, δεν μιλάμε να δηλαδή βγούμε έξω από τα σύνορα. Μεταξύ των κρατών. Ναι. Δεν μπορεί να έχει κλειστά τα σύνορά σου σαν χώρα. Έρχεται και η τουριστική περίοδος. Θα πρέπει δηλαδή να μην χαλαρώσουμε και να μην πάρουμε αέρα, πούμε τελειώσαμε και τέρμα. Έτσι. Θα χρειαστεί και μετά πάλι να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί έχουμε μπροστά μας μετά το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και την επόμενη περίοδο. Θα έχει βρεθεί το σχετικό φάρμακο, το εμβόλιο. Θα είναι διαθέσιμο για όλη την Ιφίλιο, άρα και για μας. Έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται ο συγκεκριμένος ιός. Αυτά είναι που ρωτάνε όλοι οι Έλληνες πολίτες και στον κύριο Τσιόδρα και στον κύριο Χαρδαλιά όταν... Είναι 6 ώρα το απόγευμα. Και ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Χαρδαλιάς τι να τους πούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν δεν έχει εφευρεθεί το εμβόλιο. Η μεγαλύτερη βιομηχανία σε πειράματα περί την ιατρική επιστήμη, εμβόλια, φάρμακα κτλ. Που υπάρχει στον κόσμο και οι πιο σύγχρονες μέθοδοι, γιατί εκεί διαθέτουν και τεράστια ποσά γι' αυτό, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί το εμβόλιο. Μάλιστα. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Ωστόσο,
τίποτε δεν θα είναι την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά την αγορά, τον τουρισμό, την οικονομία, την απασχόληση, ίδιο με την προ-κοροναϊού εποχή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Κυρίζο. Θα χρειαστεί να κάνουμε και υπομονή και να επιμείνουμε σε μια σωστή και θετική κατεύθυνση για να κερδίσουμε το έδαφος το οποίο χάθηκε. Λένε κάποιοι, ψηφίστηκαν 500 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφίστηκαν 500 δις για να διατεθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι μόνο η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, όπως έγινε με τα μνημόνια, ή η Κύπρος, που έχουμε σοβαρό θέμα. Εδώ μιλάμε ότι κλονίστηκαν κυριολεκτικά οι οικονομίες αυτοκρατοριών. Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία, για χώρες οι οποίες είναι μεγάλες οικονομίες, 10 και 15 φορές μεγαλύτερες από την Ελλάδα σε πληθυσμό, και αντιλαμβάνεστε, να μιλήσω έτσι λίγο πιο απλοποιημένα, ποιος θα πρωτοπάρει. Αυτά, κύριε Κυρίζογλου, επιτρέψτε μου να τα συζητήσουμε σε μία άλλη τηλεοπτική μας συνάντηση. Μας πιέζει ο χρόνος τώρα, γιατί είναι και τα οικονομικά των Δήμων πολύ μεγάλη κουβέντα. Επιφυλάσσομαι μετά το Πάσχα να την ανοίξουμε σε μία τηλεοπτική συνάντηση. Και να πούμε εκεί τι. Δεν λέω από κοντά, αλλά πάλι έτσι. Ναι, έτσι. Και τι θα χρειαστεί να δώσει από το συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψήφισε η κυβέρνηση περί τα 6 δις, mm-hmm. και τη μερίδα που δικαιούνται οι Δήμοι από τις απώλειες των πόρων τους. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να εισπράξουμε χρήματα από τα τέλη πεζοδρομίου όταν δεν δουλεύει ένα μαγαζί. Προφανώς. Ούτε δημοτικά τέλη. Πότε θα προβούμε σε διαγραφές? Μόλις τελειώσουν τα μέτρα και ανοίξουν τα μαγαζιά, θα κάτσουμε και θα μετρήσουμε και θα απαλλάξουμε τους συμπολίτες μας από αυτά τα βάρη. Αλλά θέλουμε ταυτόχρονα να αναπληρώσει αυτές τις απώλειες η κυβέρνηση. Γιατί αλλιώς από πού θα τις βρούμε εμείς? Μάλιστα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Τώρα απαντάτε και σε ένα αίτημα αυτή τη στιγμή των καταστηματαρχών. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά μετά το Πάσχα όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχή, για την επικοινωνία. Να κάνουν υπομονή, δεν θα αδικηθεί κανείς. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση και σε εσάς. Καλό Πάσχα. Ευχαριστώ θερμά. Πάμε τώρα στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, όπως είπαμε, εκεί που έγινε μια τιτάνια προσπάθεια να σωθεί ένα μικρό ζαρκάδι. Το πώς βρέθηκε τώρα στον δρόμο, ποιοι βρέθηκαν μπροστά του και ευτυχώς δηλαδή, εδώ υπάρχει και ανθρωπιά, κίνησαν όλη τη διαδικασία για να φτάσει το ζαρκάδι στον Αρκτούρο, να πάρει την περίθαλψη που έπρεπε. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Μαλίνη, είναι ο πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ιθονίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαλίνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Αυτές είναι οι ευχάριστες νότες στην περίοδο που διανύουμε και ευχάριστες όχι γιατί κινδύνεψε το ζαρκάδι, γιατί καταφέρετε να το σώσετε, κύριε Μαλίνη. Τι ακριβώς συνέβη? Εξελίχθηκε σε μια ευχάριστη προσπάθεια. Με καλέσανε σήμερα ένας πολίτης κτηνοτρόφος τοπικός εδώ, ότι κοντά στα ζώα του βρέθηκε αυτό το πλασματάκι, λοιπόν, τραυματισμένο, ένα ζαρκαδάκι ενός έτους. Mm-hmm. Και γνωρίζοντας τις δράσεις μου με τα ζώα, κάλεσε εμένα, κάναμε κάποιες ενέργειες, πήραμε τηλέφωνα σε διάφορες οργανώσεις να βγάλουμε μια συνεννόηση, να δούμε ποιος επιμελείται του θέματος. Έπειτα από πολλά τηλεφωνήματα καταλήξαμε στο δασαρχείο, το οποίο η παρέμβαση ήταν άμεση. Ήρθε το δασαρχείο εκεί, αφού είχαμε δώσει εμείς τις πρώτες βοήθειες με κάποιες ενέσεις, τις οποίες είχαμε έρθει σε συνεννόηση με τον κτηνίατρο τηλεφωνικά. Το πήρε το δασαρχείο, ανέβηκε στον Πολύγερο και σε συνεννόηση με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Αρκτούρος το έχει πάρει και συνεχίζει την περίθαλψή του. Σας έδωσε ο κτηνίατρος οδηγίες για κάποια φαρμακευτική άμεση επέμβαση που κάνατε? Βρήκατε δηλαδή ότι έπρεπε να του δώσετε? Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο κτηνοτρόφος, είχε εμπειρία, ήξερε πώς θα κάνει την ένεση στο ζώο. Το ζώο ορθοστάτησε και όλα καλά αυτή τη στιγμή. Το πήρανε τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γνωρίζετε? Έφερε το δασαρχείο στον Πολύγυρο και από εκεί το πήρε η οργάνωση Αεπτούρος. Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή από πού κατέβηκε? Από το όρος Δραγουδέλη κατέβηκε αυτός ο Μαρμαρά? Αυτό λογικά κατέβηκε από το όρος Δραγουδέλη. Ήταν πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένο στο κεφάλι. Ήταν κυνηγημένο ίσως ή από κάποια μάχη. Και βρέθηκε στον κεντρικό δρόμο του Νέου Μαρμαρά περίπου. Στο ένα χιλιόμετρο από τον κεντρικό δρόμο του Νέου Μαρμαρά προς Τραγουδέλη. Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ κύριε Μαλίνη, γιατί πραγματικά διδάσκεται έτσι με αυτές τις πράξεις ότι η ανθρωπιά υπάρχει και πρέπει να συνεχίσει. Είναι παράδειγμα προς μίμηση αυτό που κάνατε και εσείς και οι συντοπίτες σας που κινητοποιηθήκατε για να είναι ασφαλές το Ζαρκάδι. Για να καταλάβουμε και πόσο πλούσια χλωρίδα και πανίδα έχουμε σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και να σημειώσω ότι αυτές οι ενέργειες δεν θα σταματήσουν εδώ. Είμαστε μια νέα διοίκηση και είμαστε σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο πλέον να κάνουμε κάποιες ενέργειες για καταφύγιο και για άγρια ζώα, αλλά και για ζώα σκυλιά, γατιά, ξεγνωρίζετε, φιλικά ναι, προς τον άνθρωπο. Βέβαια, όλα αυτά που χρειάζονται για τα αδέσποτα και φυσικά για τα άγρια που όντως υπάρχουν τελικά στη Σιθωνία, ευλογημένος τόπος. Σας ευχαριστώ κύριε Μαλίνη, να είστε καλά, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλους. Ευχαριστώ. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Όλη η δεσαιογραφία στο κεντρικό μας δελτίο στις 9 με το Σάκη Μόσχη με ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις. Εμείς αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, θα είμαστε και πάλι κοντά σας στις 5:30. Έως τότε, καλό απόγευμα σε όλους.